Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να ανοίξει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση ενοικίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Το ποσό της επιδότησης θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ενώ για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2019, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου. Με εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 120.000 ευρώ, θα δικαιούται για κάθε μέλος 70 ευρώ. Για κάθε παιδί από εκεί και πάνω είναι 35 ευρώ για τον φορολογούμενο αυτό. Το επόμενο κλιμάκιο για την επιδότηση του ενοικίου είναι εισόδημα μέχρι 10.500 ευρώ, αντικειμενική αξία ακινήτων 135.000 ευρώ και καταθέσεις μέχρι 10.500. Το επίδομα ενοικίου θα χορηγείται έπειτα από αίτηση του ενοικιαστή σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύσσεται για αυτό το σκοπό από την ΕΔΙΚΑ. Όπως εκτιμούν παράγοντες της κτηματαγοράς, η επιδότηση ενοικίου αναμένεται να τονώσει το ενδιαφέρον για τη μίσθωση μεγαλύτερων διαμερισμάτων, ενώ ανοιχτό είναι ακόμα και το ενδεχόμενο της αύξησης των τιμών. Κάποιοι ίσως αναζητήσουν ένα λίγο μεγαλύτερο ακίνητο, δηλαδή να έχουμε μια κειμενόμενη αναδιανομή στα ακίνητα. Δηλαδή μέχρι τώρα να μέναν σε μια γκαρσονιέρα μια οικογένεια με δύο παιδιά, τώρα με την επιδότηση αυτή του ενοικίου να πάνε σε ένα διάρι ή τριάρι. Και το άλλο που μπορεί να έχουμε είναι την αύξηση των τιμών. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα τα παρατηρούμε όλα και ακόμη περισσότερο είναι κάτι που μπορεί να είναι προς όφελός μας. Δηλαδή να πάει ένας ιδιοκτήτης και να του λέει ότι μέχρι τώρα δικαιολογημένα στο είχα 300 ή 350 ευρώ το διαμέρισμά μου, αλλά τώρα παίρνεις και επιδότηση. Γιατί να μην το κάνουμε 400 και 450 αφού μπορείς να τα πληρώνεις. Οι ωφελούμενοι από την επιδότηση ενοικίου αναμένεται να φτάσουν συνολικά το 1 εκατομμύριο.